Τι να πω τώρα. Τι να πω που σας χρωστάω πολλά και όσο περνάνε οι μέρες της ζωής μου χρωστάω και περισσότερα. Λίγο ένας δυνατή, λίγο καλύπτει, καλύπτει η κυρία την κάτω. Είναι πολύ. Όσο περνάνε οι μέρες, λέει, χρωστάω και περισσότερα. Την αγάπη σας, την έννοια σας, την παρουσία σας. Γι' αυτό ήρθα σήμερα να σας δώσω κάποια δωράκια. Τα οποία πάλι δεν τα τίμασα εγώ, ότι πάλι χρωστάω, αλλά τέλος πάντων. Το δώρο που θα πάρετε, ανοιγμένο, έχει λαδάκι από διάφορα προσκυνήματα. Όπου έχω πάει και έχω πάρει λάδι από τις καντήλες τους και από τα άγια λειψανά τους, τα έφερα, τα μαζέψαμε. Για φανταστείτε τώρα να έχεις λαδάκι από τα λείψανα των Αγίων, του Αγίου Νεκταρίου, του Ιωάννου του Ρώσου, του Οσίου Δαβί, του Ιακώβου του Τσαλίκη, του Αγίου, τον Αγίου Ραφαήλ, από την Παναγία της Τίνου, από το Σταυρό που ήρθε στα Πετροκέρασα, εδώ δίπλα που έρχεται κάθε χρόνο, από τον Άγιο Εφραίμ τον Θαυματουργό, από τον Αρχάγγελο της Ήμης, από τον Αρχάγγελο της Μυτιλίνης, από τη Γερόντισσα Παϊσία και Ελεήμων, από τον Πανάγιο Τάφο από τα Ιεροσόλυμα, από τον Άγιο Πορφύριο που πήγαν πριν λίγες μέρες με την Παπαδιά και από το Τρίκορφο Κορινθίας, εκεί που είναι ο Γερό Νεκτάριος. Και ακόμα τον Αγιασμό και αυτόν από πολλά μέρη, μέχρι και από την Αγιά Σου στη Μυτιλίνη και από όλους τους προηγούμενους Αγίους. Θα το... Εδώ θέλω να μιλήσω. Εδώ. Το δεύτερο δωράκι που θέλω να σας κεράσω σήμερα και το χρωστάω και αυτό είναι το γλυκάκι για τη γιορτή μου και ένα τρίτο δωράκι, παρά με τρία τα δωράκια. Έτσι είναι δωράκι, τι να κάνω. Χαζό παπά μπλέξατε. Και όχι τίποτα άλλο, έχω και την ευχή της γιαγιάς μου να είμαι χαζός και κουζουλός. Οπότε δεν αλλάζω τώρα. Και το τρίτο είναι ένα λουλουδάκι έξω. Μπορείτε να πάρετε ο καθένας ένα λουλουδάκι να το πάτε στο σπιτικό σας. Μακάρι θα ήθελα να μπορούσα να κόψω την καρδιά μου και να σας τη δώσω. Αυτό που ζω εγώ και η οικογένειά μου από την αγάπη σας, νομίζω ότι δεν υπάρχει πάνω στη γη. Τόση αγάπη, τόση έννοια. Περνούσα τον κορονοϊό στην Κύπρο και ήταν ατελείωτη η έννοια σας και το ενδιαφέρον σας. Λίγο κάτι να χρειαστώ και τρέχουν όλοι. Και λέω, Θεέ μου, βόηθα με να ξεχρεώσω. Πραγματικά θέλω να με βοηθήσει ο Θεός να μπορώ να ξεχρεώσω την αγάπη σας. Αυτό που ήθελα να πω σήμερα, που είναι μια υπέροχη μέρα, για σκεφτείτε, μωρέ, όλη τη νύχτα σκεφτόμουν και έλεγα τι υπέροχες στιγμές μας χάρισε ο Θεός στη γη, όπου σε ένα άσημο μέρος όπως ήταν η Βηθλέμ, ένα χωριουδάκι, και όχι μέσα στην πόλη της Βηθλέμ, έξω στους στάβλους, έγινε το σπουδαιότερο γεγονός που μπορούσε να γίνει πάνω στη γη. Το να έρθει ο Θεός στη γη μας. Να έρθει ο Θεός μας. Ποιος θα πάει τώρα κάτω να ανοίξει? Οι άνθρωποι κάθονται όρθιοι και έχουμε τόσο καθίσματα. Δημητράκη, πήγαινε να.
Σε αυτό λοιπόν το μέρος, σε αυτόν τον τόπο, ήρθε ο Χριστός στη γη και ήρθε τόσο αθόρυβα, μα τόσο αθόρυβα, που όλοι όσοι ζούσαν τότε δεν κατάλαβαν τίποτα. Ελάχιστοι κατάλαβαν. Ποιοι κατάλαβαν? Αυτοί που είχαν διάθεση να καταλάβουν. Εδώ τώρα θέλω λίγο να το προσέξουμε. Κατάλαβαν, λέει, οι σοφοί, αυτοί ήταν οι μάγοι, οι σοφοί που ασχολούνταν με αυτά που γίνανε, γίνονται και θα γίνουν. Προσπαθούσαν να προβλέψουν πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Και αυτοί ήταν στην Περσία. Ένα μήνα θα έκαναν να έρθουν. Μην κοιτάτε εμείς που τους ενώνουμε μαζί. Ένα μήνα. Και τους έδωσε την ευκαιρία ο Θεός. Και όχι μόνο τους έδωσε την ευκαιρία, τους έδωσε και το αστέρι για να τους οδηγήσει. Έτσι κάνει ο Θεός, αν δει την καρδιά μας να τον ψάχνουμε και να τον θέλουμε. Να τον ψάχνουμε και να τον θέλουμε. Έτσι κάνει. Μας στέλνει γεγονός, μας οδηγάει. Αρκεί να τον ψάξουμε, αρκεί να του φωνάξουμε, αρκεί να του μιλήσουμε, αρκεί να νιώσει ότι τον θέλουμε. Και το λέω συχνά. Όταν ψάχνουμε το Θεό στον ουρανό, ο Θεός είναι δίπλα μας. Πού? Στον κάθε έναν από εμάς. Στο πρόσωπο του καθενός είναι ο Χριστός. Και Αυτόν έβαλε για να μας νιώθει. Το συνάνθρωπο. Το συνάνθρωπο. Τι ωραία εκείνο το διήγημα που έρχεται και άλλη φορά. Του Παπαδιαμάντη που ο Άρχοντας περίμενε, λέει, να γεννηθεί εκεί ο Χριστός. Έτσι του είπε, θα έρθω στο σπίτι σου απόψε και περίμενε ο Άρχοντας. Τα τίμασε όλα, τα φτιάξε όλα, κάλεσε κόσμο, άρχοντες, άλλους, όλους τους υπηκόρους, τους συγγενείς, τους φίλους, τα παιδιά του και περίμενε τον Χριστό. Και φτιάξε, λέει, και πολλά φαγητά και ζέστανε το σπίτι καλά και έβαλε τους υπηρέτες να περιμένουν στην είσοδο. Και όταν άρχισε να χτυπάει η πόρτα, τη μια φορά ήταν ένα ορφανό παιδί, την άλλη ήταν μια μάνα χείρα με τα παιδιά της, την άλλη ήταν ένας ξένος, ήταν ένας παππούς, ήταν ένας άρρωστος, ήταν, χτύπησε, ξαναχτύπησε η πόρτα, όλους τους έδιωχνε ο Άρχοντας. Γιατί περίμενε τον Χριστό. Φύγετε, θα μου χαλάσετε τη γιορτή, θα μου χαλάσετε και δεν θα έρθει ο Χριστός. Και όταν λέει ξημέρωσε και ο Χριστός δεν ήρθε, άρχισαν όλοι να τον κοροϊδεύουν. Τι αστείος που είσαι, τι πλάκα που έχεις που θα έρχονταν ο Χριστός και ο Χριστός δεν ήρθε. Και άρχισαν ένας-ένας να φεύγουν στο τέλος και τα παιδιά του. Άρε πατέρα, μας κοροϊδεψες και μας έκανες ρεζίλη στον κόσμο. Ποιος Χριστός, ποιος θα έρθει που είναι ο Χριστός. Και όταν έφυγαν, λέει, όλοι, κοίταξε τον ουρανό και άρχισε να ουλιάζει και να φωνάζει. Ντροπή σου Θεέ μου, ψεύτης κι εσύ, ναι ψεύτης Θεό. Γιατί παιδί μου, του λέει ο Θεός, είπες θα έρθεις και δεν ήρθες, αν δε ήρθα, ήρθες. Πότε ήρθες? Ήρθες κι ήρθα και ήμουνα το ορφανό, το πεινασμένο, το δυστυχισμένο, η μάνα με τα τρία παιδιά, ο ξένος, ο άρρωστος, ο παππούς
ήρθα, ήρθα και ξαναήρθα, ήρθα και ξαναήρθα, αλλά όλες τις φορές με έδιωξες. Έτσι κάνουμε και εμείς. Τον διώχνουμε τον Θεό. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, στο πρόσωπο του διπλανού σου να βλέπεις το Θεό και να του φυλάς τα χέρια. Γιατί γέροντα, έτσι δεν είπε, παιδί μου, έτσι δεν το είπε ο Θεός όταν μας έφτιαξε, ότι είμαστε κατ' εικόνα του Θεού και καθομοίωση. Άρα, ο ίδιος ο Θεός στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Αυτόν λοιπόν το Θεό της άπειρης αγάπης, αυτόν το Θεό της ελπίδας, δέστε μωρέ πόση ελπίδα φέρνει ο Θεός, που, ενώ έρχεται ως Θεός παντοδύναμος, κρύβει τη θεότητα για να μπορούμε να τον ζυγώσουμε. Και είναι αυτός ο Θεός που στο τέλος της πορείας θα μας κάνει ένα το πιο σπουδαίο δώρο. Την Ανάσταση. Την Ανάστασή του πρώτα και την ελπίδα και της δικιάς μας Αναστάσεως. Και επειδή όλοι φοβόμαστε το θάνατο και τρέμουμε το θάνατο, γιατί μωρέ να τον τρέμουμε, γιατί να τον φοβόμαστε, αφού πάλι ζωντανοί θα είμαστε και τότε θα είμαστε ζωντανοί αιώνια. Και για να κερδίσουμε αυτήν την αιωνιότητα θέλει αγάπη, ταπείνωση και υπομονή. Άκουγα χθες το βράδυ, δεν το είχα προσέξει τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, όλες τις αρρώστιες λέει τις είχε. Μέχρι και από τη μια μεριά ολόκληρο το πρόσωπο για πολλά χρόνια είχε έρπη ζωστήρα. Τελείως πληγές. Και έλεγε ο γιατρός του, όχι δεν τα έλεγε όποιος, ο γιατρός του σε ένα παλιό βίντεο, ότι όταν το ρωτούσα γέροντα, δεν πονάς, δεν καίει. Καίει παιδί μου σαν να κουμπάω στα κάρβουνα. Αλλά εγώ σκέφτομαι τον Παράδεισο και δροσίζομαι. Έτσι ζουν οι Άγιοι. Σκέφτομαι τον Παράδεισο και δροσίζομαι. Και αντί να νοιαστεί τον εαυτό του, έτρεχε σε όλους τους αρρώστους, έτρεχε σε όλους τους ανθρώπους, μέχρι που έτρεξε ο Άγιος Πορφύριος. Ζούσε στην Ομόνοια, εκεί που τον είχαν βάλει στη Γενική Κλινική για να περιποιείται τους αρρώστους. Και όταν δεν είχαν εκεί δουλειά, έβγαινε έξω στον δρόμο και όταν έβλεπε εκεί, αυτή είναι η αγάπη και αυτός είναι ο Θεός. Έβλεπε, λέει, τα κόκκινα φωτάκια εκεί που ήταν τα κοριτσάκια που σκορπάγαν έρωτες στον κόσμο. Έμπαινε μέσα. Πώς σε λένε, καρδούλα μου, Κατερίνα, Νατάσα, ό,τι έλεγε. Να κάτσω να σου κάνω παρέα, θα μου φτιάξει ένα καφέ. Και κουβέντα στην κουβέντα, γονάτισαν μαζί και προσεύχονταν και μετά την έπαιρνε αγκαλιά και φεύγανε μαζί και σταματούσε αυτήν τη ζωή. Παρακάτω όμως, στις γωνίες, τον περιλαβαίνανε οι ταμπατζίδες που χάνανε το εργαλείο τους και τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Και λέγανε, τώρα μ' αρέσει να το πω αυτό, και λέγανε οι θεούσες, τέτοιος που είσαι, εκεί που πας, καλά να πας. Πού να ξέρω. Που να ξέρα τούτος εδώ ποιον Θεό είχε, τι αγάπη είχε και πόσο νοιάζονταν
όλους τους ανθρώπους. Αυτόν τον Θεό να πάρετε μαζί σας. Αυτόν τον Θεό να έχετε στη ζωή σας. Με αυτόν τον Θεό να ταραβερίζεστε, που λέγανε πάλι. Να κάνετε ταραβέρι προσευχής, αγάπης και έννοιας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σας σας γιορτάζω σήμερα. Χρόνια πολλά σας σας γιορτάζω σήμερα και κάποια από τις νεοκόρησες έχει και γενέθλια. Πώς τα έτυχε μαζί μου. Και χρόνια πολλά να χαίρεστε και το χαζό σας τον Παπά. Χρόνια πολλά! Λοιπόν, μία έκπληξη μετά των διευχών. Και να μην ξεχάσετε να πάρετε το λαδάκι και τον αγιασμό. Ένα θα δώσω στην κάθε οικογένεια, αν μπορείτε, για να φτάσουν για όλους. Και η αγάπη μου είναι παντοτινή κοντά σας. Το λουλούδι έξω, το αντίδωρο στην έξοδο και το γλυκάκι από την Παπαδιά. Κυρίου δεϊτόμεν, ευδοκία Κυρίου και Έλληνας έρθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα Συ ο εν σπηλαίο γεννηθείς και εμφάρτη να ανακριθείς δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Θες πρεσβείες Παναχράντη και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων και Πουρανίων Θεών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Βιοφόρων Πατέρων ημών, των Αθλήσι και Αστήσι Διαλαμψάντων, τον Αγίης Πατρός Σιμών Βασιλείου Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, που την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε τον Αγίο και Δικαίων Θεοπατώρων Ιαν και Βιάντης και πάνω τον Άγιον ελέησε και σώσε ημάς άνθρωτα φιλάνθρωτα και αγίαζοντα ημάς Κύριε φύλατε ξεμπλέξετε εύκολα από μένα. Λέει, πολλά ακούει και αυτός πάνω σου λέει κράτα τον Νίκη να τον δέχεται να σας παιδεύει. Λοιπόν, εσένα. Για πες πώς με λες. Παπά. Λοιπόν, να πω και χίλια μπράβο στα παιδιά που ήρθαν. 7 παιδάκια να ψάλουν από τις 5 παρά το πρωί. Αγάπη μου, με συγκινεί όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και είναι όλα παιδιά που έχουν μάθει ήδη μουσική. Ναι, μωρό μου. Και να πω χίλια μπράβο και σε αυτόν που μας στόλισε τις εικόνες. Και να πω και χίλια μπράβο στις επιτρόπισες και άλλα τόσα σε εσάς που ήρθε. Άντε, να είστε καλά. Thank you.
Ελλάδα.